Γεια σας από το Lella's Handmade Artisan Soaps. Δεν έχει σαπούνι σήμερα, έχει όμως κάτι πολύ πιο εύκολο και πιο διασκεδαστικό. Μπάλες οξυγόνου ή αλλιώς bath bombs. Τα υλικά για να τις φτιάξουμε είναι οικονομικά και ακίνδυνα. Το δε τελικό προϊόν είναι έτοιμο την αμέσως επόμενη ημέρα. Η βάση της συνταγής είναι απλή. Ανακατεύουμε ένα μέρος κιτρικό οξύ με δύο μέρη μαγειρική σόδα. Όταν η μαγειρική σόδα με το κιτρικό οξύ έρχονται σε επαφή με το νερό, ξεκινούν έναν εντυπωσιακό χορό κατά τον οποίο εκλείεται διοξίδιο του άνθρακα. Αυτό είναι που μπουρμπουληθριάζει όταν πέσει η μπάλα στο νερό. Κανονικά λοιπόν θα έπρεπε να λέγονται μπάλες διοξιδίου του άνθρακα, αλλά δεν είναι και πολύ πιασάρικο αυτό. Το κιτρικό οξύ κυκλοφορεί σε δύο τύπους, ένυδρο και άνυδρο. Το άνυδρο είναι καθαρό κιτρικό οξύ, ενώ το ένυδρο είναι κιτρικό οξύ με νερό. Και τα δύο έρχονται σε μορφή λεπτών κόκκων. Εγώ έχω χρησιμοποιήσει και τα δύο χωρίς πρόβλημα. Έχω όμως δει πολλές φορές στο ίντερνετ κόσμο που γκρινιάζει είτε για το ένα ή το άλλο ότι δεν τους δούλεψε σωστά. Δοκιμάστε τα και κρίνετε μόνοι σας. Οι μπάλες οξυγόνου έχουν πάντοτε κάποιο άρωμα. Γι' αυτό τις χρησιμοποιούμε άλλωστε. Το άρωμα μπορεί να είναι εθέριο έλαιο ή άρωμα για καλλυτικά. Υπολογίστε μία σταγόνα ανά 10 γραμμάρια μείγματος κιτρικού οξέως και μαγειρικής σόδας. Πειραματιστείτε με λιγότερο ή περισσότερο ανάλογα με την ένταση που επιθυμείτε. Επίσης, οι μπάλες οξυγόνου μπορούν να περιέχουν έλαια ή βούτυρα. Βοηθούν ιδιαίτερα στο να διατηρήσει το σχήμα της η μπάλα, ειδικά αν χρησιμοποιήσουμε λάδι καρύδας ή βούτυρα, γιατί σε θερμοκρασία δωματίου είναι σε στέρεη μορφή. Απελευθερώνονται στο νερό καθώς η μπάλα διαλύεται και θρέφουν το δέρμα μας όσο εμείς μουλιάζουμε στην πανιέρα. Ποσοστό χρήσης από 4 έως 10%. Το πόσο θα επιλέξετε να βάλετε εσείς εξαρτάται από την αίσθηση λιπαρότητας που αντέχετε στο δέρμα σας, αλλά και την υφή που θέλετε να έχει η συνταγή σας. Προσοχή όμως με τα έλαια γιατί κάνουν την πανιέρα να γλιστρά. Τέλος, τις μπάλες μπορούμε να τις χρωματίσουμε, είτε με χρώματα νερού, είτε με χρώμα ζαχαροπλαστικής. Υπολογίστε μία σταγόνα ανά 35 γραμμάρια μείγματος κιτρικού οξέως με μαγειρική σόδα. Προσθέστε περισσότερο για πιο έντονο χρώμα, αλλά προσοχή μην το παρακάνετε γιατί μπορεί να σας βγει πάρα πολύ υγρό το μείγμα. Από ό,τι έχω ακούσει, τα χρώματα ζαχαροπλαστικής μπορεί να λεκιάσουν την πανιέρα. Δεν γνωρίζω αν ισχύει στα αλήθεια, γιατί πάντα χρησιμοποιώ χρώματα νερού. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε και μάικα. Επειδή όμως είναι ακριβές, συνήθως τις χρησιμοποιούμε για να βάψουμε τις μπάλες από πάνω. Τέλος, μπορείτε να βάλετε γκλίτερ ή να τις διακοσμήσετε με αποξηραμένα άνθη ή πέταλα. Υπάρχουν πολλά ακόμα συστατικά που μπορούμε να προσθέσουμε στις μπάλες οξυγόνου, όπως κρεμόριο, καλαμποκάλευρο, καολίνι, πολυσορμπέιτ 80, αλλά τα Epsom ή SLSA. Επιφυλάσσομαι σε μελλοντικό βίντεο να ασχοληθώ με αυτά. Για την ώρα θα σας δείξω μία απλή συνταγή για να ξεκινήσετε να πειραματίζεστε. Όλα τα υγρά υλικά που προσθέτουμε στη συνταγή βοηθούν ώστε το κιτρικό οξύ και η μαγειρική σόδα να ενωθούν σε μία συνεκτική μπάλα. Αν είναι λίγα, η μπάλα μας θα θρηματίζεται. Ενώ αν είναι πολλά, το μείγμα θα γίνει σαν λάσπη και η μπάλα δεν θα βγαίνει από το καλούπι. Αν βάλουμε πολύ χρώμα νερού, τότε μπορεί το μείγμα μας να αρχίσει να αφρίζει την ώρα που το ανακατεύουμε. Ή ακόμα χειρότερα να φτιάξουμε τις μπάλες μας και μετά από κανένα μισάωρο να διαπιστώσουμε ότι ξεχυλίζουν από το καλούπι. Πολύ μεγάλο ρόλο παίζει και η ατμοσφαιρική υγρασία. Έτσι, μια συνταγή που πετυχαίνει σε μένα μπορεί να χρειάζεται ρύθμιση με λιγότερα ή περισσότερα υγρά υλικά όταν τη φτιάξετε εσείς και τούμπαλιν. Επίσης, η ίδια συνταγή μπορεί να συμπεριφέρεται διαφορετικά το καλοκαίρι και διαφορετικά αν τη φτιάξετε μία βροχερή μέρα. Άλλο σημαντικό στοιχείο είναι το καλούπι. Τα πλαστικά καλούπια συμπεριφέρονται καλύτερα με πιο στεγνές συνταγές, ενώ τα μεταλλικά θέλουν πιο υγρές, ώστε να βγαίνει πιο εύκολα η μπάλα από το καλούπι χωρίς να σπάει. Τα καλούπια σιλικόνης δεν ενδείκνυνται γιατί έχουν πολύ μαλακά τυχώματα. Α, και κάτι ακόμα. Μάσκα κατά την Παρασκευή. Γιατί το κιτρικό οξύ γαργαλά τη μύτη. Δεν θέλετε να κάνετε κανένα μεγαλειώδες στέρνισμα την ώρα που ανακατεύετε τα υλικά. Και επίσης γάντια, γιατί μπορεί να σας πιάσει φαγούρα. Οπωσδήποτε αν έχετε βαμμένα νύχια, γιατί το κιτρικό οξύ τρώει το μανό. Η συνταγή μου για αυτό το βίντεο είναι 200 γραμμάρια μαγειρική σόδα, 100 γραμμάρια κιτρικό οξύ άνυδρο, 18 γραμμάρια αμυγδαλέλαιο, 30 σταγόνες άρωμα μήλο για καλλυντικό ή σαπούνι, 9 σταγόνες πράσινο χρώμα νερού. Ζυγίζω πρώτα την σόδα και μετά ένα-ένα τα υγρά υλικά. Μετά από κάθε νέο υλικό χρειάζεται καλό ανακάτεμα με το σύρμα.
Τελευταίο μπαίνει το κεντρικό οξύ. Θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία στην μαγειρική σόδα να ενυδατωθεί καλά πριν μπει το κεντρικό οξύ, ώστε να αποφύγουμε το ενδεχόμενο να αφρίσει το μείγμα μας. Το τελευταίο ανακάτεμα το κάνουμε με το χέρι, τρίβοντας το μείγμα με τα δάχτυλά μας, ώστε να εξομαλύνουμε τυχόν σβόλους. Μας ενδιαφέρει να κρατά το σχήμα του όταν σφίξουμε μία ποσότητα στη χούφτα μας, αλλά να διαλύεται μόλις το πιέσουμε με τα δάχτυλά μας. Αν δεν κρατά το σχήμα του, χρειάζεται περισσότερη υγρασία, την οποία την προσθέτουμε ψεκάζοντας λίγο νερό ή ενόπνευμα στο μείγμα. Αν δεν διαλύεται εύκολα με τα δάχτυλα, σημαίνει ότι το μείγμα μας έχει πολύ υγρασία και θα πρέπει να προσθέσουμε κεντρικό οξύ και μαγειρική σόδα, πάντα σε αναλογία 1:2, δηλαδή διπλάσια ποσότητα σόδας από κεντρικό οξύ. Όταν χρησιμοποιούμε πλαστικά καλούπια, πιέζουμε το μείγμα με όλη μας τη δύναμη μέχρι να γεμίσει. Αφήνουμε μεγάλη ποσότητα να περισσέψει σε κάθε κομμάτι και μετά τα ενώνουμε πιέζοντας έντονα και περιστρέφοντάς τα σαν να βιδώνουμε για να φύγει η περίσσια υλικού. Οι μπάλες μένουν μέσα στο καλούπι τουλάχιστον για μία ώρα. Ακόμα καλύτερα αν τις αφήσετε όλη μέρα και ξεκαλουπώσετε την επόμενη. Το μεταλλικό καλούπι θέλει άλλον χειρισμό. Ρίχνουμε στο κάθε τμήμα το μείγμα χωρίς να πιέζουμε. Αν πιέσουμε πολύ θα κολλήσει η μπάλα και δεν θα βγαίνει από το καλούπι. Αφήνουμε και εδώ μεγάλη ποσότητα μείγματος να ξεχυλήσει και ενώνουμε τα δύο κομμάτια με τον ίδιο τρόπο, πιέζοντας και βιδώνοντας ταυτόχρονα. Τα μεταλλικά καλούπια είναι ακριβά και έτσι μπορεί να μην έχουμε πολλά για να στεγνώσουν οι μπάλες μέσα. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να βγάλουμε τις μπάλες και να τις αφήσουμε να στεγνώσουν σε ένα δίσκο. Να ξέρετε όμως ότι αυτές οι μπάλες δεν θα είναι ολοστρόγγυλες, θα είναι πλακουτσές εκεί που πατάνε στο δίσκο. Αν έχετε σφαιρικές φόρμες ζαχαροπλαστικής, μπορείτε να τις τοποθετήσετε εκεί ώστε να διατηρήσουν το ολοστρόγγυλο σχήμα τους καθώς στεγνώνουν. Οι μπάλες από πλαστικά καλούπια τείνουν να είναι πιο βαριές, λόγω του ότι το υλικό είναι πιο συμπιεσμένο. Μπορεί λοιπόν να μην επιπλέουν και να μείνουν στον πάτο της μπανιέρας. Αν θέλετε να επιπλέουν, μην μπατικώνετε πολύ το μείγμα στο καλούπι. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχουν περισσότεροι θύλακες αέρα μέσα στην μπάλα. Αυτοί είναι που την κάνουν να επιπλέει. Αυτές που στέγνωσαν στο δίσκο έγιναν πλακουτσές, όπως σας έλεγα. Την επόμενη μέρα λοιπόν, τις τυλίγετε με μεμβράνη φαγητού, ώστε να τις προστατέψετε από την υγρασία και να διατηρήσουν το άρωμά τους. Να δοκιμάσουμε και μία, γιατί όχι. Η ποσότητα λαδιού μπορεί να φαίνεται υπερβολική εδώ, αλλά φανταστείτε ότι τούτες οι μπαλίτσες είναι για μπανιέρα και όχι για μία λεκανίτσα σαν κι αυτή. Ορίστε λοιπόν πως φτιάχνονται οι μπάλες οξυγόνου. Είναι εύκολες στην παρασκευή αλλά ελαφρώς ιδιότροπες. Γι' αυτό μην απογοητευτείτε αν δεν σας βγούνε με την πρώτη. Δοκιμάστε ξανά με περισσότερα ή λιγότερα υγρά υλικά, ανάλογα με το αν σας βγήκε στεγνό ή υγρό το μείγμα. Κατά τη γνώμη μου, είναι πιο εύκολο να τις φτιάξετε με πλαστικά καλούπια. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και σας εύχομαι καλή επιτυχία με τις συνταγές σας.